Οι τραγικές ελλείψεις στον τομέα της υγείας στη Χαλκιδική γίνονται έντονες τους θερινούς μήνες, οπότε και ο πληθυσμός του νομού υπερτριπλασιάζεται λόγω της τουριστικής κίνησης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στη Χερσόνησο της Κασάνδρας, όπου οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ εξυπηρετούνται μόνο από ένα γιατρό. Δυστυχώς έμεινα μόνος στην ουσία συνταγογράφος και όχι γιατρός. Είδατε από τον κόσμο έξω. Μεγάλος ο αριθμός των όσων προσέρχονται εδώ. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, σε καθημερινή βάση, πόσους ασθενείς καλείστε να εξυπηρετήσετε? Προσπάθησα να εξυπηρετήσω όσους περισσότερους γίνεται. Δεν μπορεί να συνεχίσω 24 ώρες 24 ώρες, αυτό το γράψε φάρμακα. Ήδη με τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, ως ΙΚΑ, κάθε μέρα, γιατί καταγράφουμε στο τέλος της μέρας τους όσους περάσαν από εδώ σε ειδικό βιβλίο, μέσο όρο 60 άτομα. Πέρα από τα υπόλοιπα ταμεία, που είναι το δημόσιο, που είναι το τάξη, έμεινα πάλι επίσης ο μόνος γιατρός παθολόγος για το τάξη σε όλη τη Χερσόνησο, που έχει σύμβαση ακόμα. Και αυτό μέχρι τέλος του μήνα. Επίσης, με βρίσκουν και του ΟΓΑ τώρα. Οι φορείς της περιοχής και του νομού γενικότερα, κατ' επανάληψη, έχουν απευθυνθεί προς τους αρμόδιους, ωστόσο το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με μέτρα ασπιρίνες, δηλαδή με προσωρινές λύσεις, οι οποίες σιγά σιγά εγκαταλείπονται. Κάναμε όλες τις κινήσεις, έχουμε τηλεφωνήσει στα Υπουργεία, έχουμε στο Κοινωνικό Ασφαλίσεων, έχουμε τηλεφωνήσει στο ΙΚΑ, τους υπεύθυνους, οι οποίοι δεν μπορούν να στείλουν γιατρό. Εμείς απαιτούμε, όχι σήμερα, χθες να έχουν γιατρό. Δεν πρόκειται να τον έχουμε, για να λέμε την αλήθεια. Επικοινωνήσαμε με το ΙΚΑ, με τη διοίκηση του ΙΚΑ, και δεν πρόκειται να έχουμε γιατρό. Αυτό το λέω για να μην μας λένε ψέματα οι υπεύθυνοι, αφού δεν έχει αλλάξει η διοίκηση, πώς να έχει γιατρό? Για να λέμε την αλήθεια. Δεν θα έχουμε γιατρό. Κάνει υπερπροσπάθειες ο κύριος Γιώβος να συνταγογραφεί. Έτσι. Ένα πληθυσμό που έχει προσθεθεί και το τάξη, που με τις εκτιμήσεις μας είναι έμεσα, άμεσα και έμεσα ασφαλισμένοι, είναι κάποιες χιλιάδες. Λοιπόν, δεν μπορεί ένα, αν θέλετε, τα έσοδα, εμείς βάλαμε ως στοιχείο τα έσοδα, ναι, που έχει το υποκατάστημα ΙΚΑ Κασανδρίας, πιστέψτε μου ότι είναι πρώτο στην Ελλάδα σε έσοδα. Ναι. Γιατί έχει πολλές τουριστικές επιχειρήσεις. Το υποκατάστημα έχει προβλέπει οργανικές θέσεις 16 και έχουμε 6 αυτή τη στιγμή. Σωστά. Ήταν τα stage, έληξαν οι συμβάσεις, ναι, έχουν φύγει, με αποτέλεσμα και ο διευθυντής, ο άνθρωπος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ήδη έδωσε την παρέτησή του, δεν ξέρω αν έγινε δεκτή ή όχι από την υπηρεσία του. Ναι. Λοιπόν, η κατάσταση είναι τραγική, κύριε Γιαννάκα. Σωστά. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε, και θα το κάνω, κύριε Γιαννάκα, γιατί δεν μένει πλέον οι επιστολές. Έχω πια ένα βιβλίο ολόκληρο, τι να σας πω, τις έχω σε ένα φάκελο. Η διαδρομή αυτή των επιστολών να μου απαντούν συνεχώς, ναι, θα δούμε σε κάθε διαγωνισμό, θα εξετάσουμε τις περιπτώσεις και θα στείλουμε γιατρούς. Μα δεν έχει γιατρούς, δεν έχει παιδίατρο, δεν έχει ακόμη, αν θέλετε, έναν γενικής ιατρικής να συνταγογραφεί και να βοηθά τον κύριο Γιώβο. Λοιπόν, θα μου λέτε χρόνο στο χρόνο. Λοιπόν, παντού έχουμε κάνει προτάσεις. Εμένει αυτό που είπε ο Δήμαρχος και συμφωνώ μαζί του. Ναι. Μία μέρα λοιπόν θα κλείσουμε και θα κάνουμε κατάληψη στα υποκαταστήματα. Πλέον να φανεί η πανελλαδικά το ζήτημα, διότι δεν υδρώνει το αυτί τους. Είπα ότι έχουμε γίνει πλέον στην Χαλκιδική καθημερινά να βλέπουμε την εικόνα των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ και γενικότερα. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν. Έχετε απορροφηθεί όλοι στο ασφαλιστικό σύστημα, αλλά παρακάτω δεν βλέπετε τους παραμέτρους υγείας. Σωστά. Ξέρετε, κύριε Γιαννάκα, οι διορισμοί των 1.800 θα κοιτάξουν πάλι να πάνε στις πόλεις ή δίπλα στο αυτό εδώ και θα πούνε η Χαλκιδική πάλι είναι περιοχή εξορίας. Κάθε χρόνο το καλοκαίρι από Θεσσαλονίκη μας στέλνανε κάποιους για ενίσχυση. Δεν έχει φανεί φέτο τίποτα. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο υποκατάστημα του ΙΚΑ Κασάνδρεας, καθώς το προσωπικό είναι λιγοστό. Έντονο είναι το πρόβλημα και στις διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ στην Κασάνδρα. Το τοπικό υποκατάστημα αυτή τη στιγμή στελεχώνεται μόνο με 6 υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν επομιστεί με διπλό αντικείμενο. Δηλαδή, στην περίπτωση που κάποιος από αυτούς απουσιάσει με άδεια, κάποια τμήματα του ΙΚΑ δεν λειτουργούν. Είχαμε και μια άλλη δυσμενή εξέλιξη εδώ. Παραιτήθηκε ο διοικητικός διευθυντής του ΙΚΑ μας, διαμαρτυρόμενος για την όλη κατάσταση. Δεν εισακούστηκε προς Στεφάνου. Έδωσε την πρώτη του αίτηση παραίτησης. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη δεύτερη. Αν θα περάσετε από τους διοικητικούς κάτω, επίσης είναι χαύρα εκεί. Δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο.
Τώρα αναλαμβάνει χρέη έκτακτα διοικητικού διευθυντού και ο προϊστάμενος, ο οποίος έχει τρία αντικείμενα τώρα και μπορεί ποιο θα πρώτα εξυπηρετήσει. Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν οι δήμαρχοι της περιοχής καθώς και οι κάτοικοι. Ήρθαμε τώρα, έχουμε 2 ώρες εδώ πέρα, καθόμαστε για να γράψουμε 5 λεπτά φάρμακα και περιμένουμε 2 ώρες. Πρώτα πού πηγαίνατε για να τα γράψετε? Πρώτα πηγαίναμε στη Σκιώνη. Τώρα δεν έχει εκεί γιατρό. Και έτσι ήρθαμε εδώ. Και εδώ περιμένουμε. Στο κέντρο υγείας? Δεν γράφουν εκεί. Άσε, είμαι από τις 7 η ώρα εδώ πέρα. Περιμένω, βγαίνω έξω, περιμένω, ώστε να τη σειρά μου. Εσείς ήρθα... από ποια περιοχή ήρθατε? Τη Φούρκα. Αλλά δεν είναι η κατάσταση αυτή. Όταν ήρθα εδώ πέρα ήταν 27 άτομα. Πριν τώρα από... που έρχεται και η καλοκαίρι, πιστεύετε θα είναι πιο δύσκολη η κατάσταση? Σαφώς. Σαφώς πιο δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Εγώ πρώτη φορά τα βλέπω αυτά τα πράγματα. Δεν πηγαίνω, δεν παίρνω φάρμακα πολλά βέβαια. Αλλά τώρα κάτι μου τυχαίνει να πάρω και βλέπω τα χάλια. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Ήμουνα έξω από πολλά χρόνια και άμα τα δουν αυτά οι ξένοι θα τρελαθούν. Θα τρελαθούν. Δεν υπήρχαν στην Ολλανδία, ήμουνα πολλά χρόνια. Χάλια! Δεν έχει αλλάξει τίποτα από το 55 που εργάζομαι το ίδιο σύστημα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τα βιβλιαράκια στίβα. Τα χαρτάκια στίβα. Ποιο το σκέδω? Πόση ώρα είστε εδώ? 2 ώρες. Λοιπόν. Και αυτό συμβαίνει συχνά, έτσι? Πάντα συχνά. Και αν κλείσεις ραντεβού αλλού θα σου πούνε μετά 2 μήνες. Από πού έρχεστε? Από Σκιώνη. Έρχομαι 2 μήνες. Ναι. Εδώ και 2 μήνες που σταματήσαν οι γιατροί να δουλεύουν στο ΕΣΥ. Απελπισίες σχέτη. Είχαμε γιατρό. Ερχόταν 2 φορές την εβδομάδα. Όχι, το όγα. Αλλά δεν έχει σημασία. Ξυπηρετιόμασταν. Τώρα, εδώ και 2 μήνες δεν έρχεται, όχι. Ούτε στο ΕΣΥ γράφουν. Και εδώ είναι και μεγάλη αναμονή, γιατί ο κόσμος είναι... Ναι, αυτό βλέπω σήμερα. Φτάσαμε σε ένα σημείο, ουέ και αλίμονο μην τυχόν συμβεί κάτι σε έναν επισκέπτη, ουέ και αλίμονο μην τυχόν χρειαστεί γιατρό. Δεν υπάρχει ούτε καν αγροτικός γιατρός. Όταν το 1950 υπήρχαν αγροτικοί γιατροί σε όλα τα χωριά μας, σήμερα φτάσαμε το 2010 να μην υπάρχει ούτε τη βδομάδα ούτε ένας γιατρός για να γράψει απλώς τα φάρμακα. Εμείς σαν Δήμος κάναμε μια κίνηση. Έχουμε 2 συμβάσεις με 2 γιατρούς, στις οποίες συνταγογραφούν τα μέλη του ΚΑΠΗ. Τουλάχιστον κάνουν συνταγογράφηση των φαρμάκων τους. Αλλά δεν είναι μόνο των Δήμων να προσπαθούν. Πρέπει η πολιτεία να σκύψει στον τομέα αυτό. Εγκαταλείφθηκε πλήρως η υγεία. Μιλούσαμε για ΕΣΥ. Δεν υπάρχει ούτε ΕΣΥ, ούτε εγώ θα έλεγα. Τίποτα δεν υπάρχει τελικά στον τομέα υγείας και το βλέπουμε καθημερινά. Ουέ και αλίμονο με συμβεί τίποτε. Τρέχουμε σε ιδιώτες γιατρούς και το κράτος δεν υπάρχει πουθενά.